Η πρωτοχρονιά έφτασε και οι καταναλωτές επιλέγουν το φούρνο της γειτονιάς τους για να προμηθευτούν τη βασιλόπιτα που θα κόψουν με φίλους, την οικογένειά τους ή ακόμα και σε εκδηλώσεις. Φέτος θα τη βρουν λίγο πιο ακριβή λόγω του αυξημένου κόστους ενέργειας αλλά και των πρώτων υλών που έχουν δημιουργήσει ζήτημα επιβίωσης για τον κλάδο. Ειδικότερα φέτος υπάρχει αύξηση 5 με 10% στην τιμή της βασιλόπιτας. Οι βασιλόπιτες θα είναι σε τιμή αυξημένες κατά ένα 5 με 10%. Και όλα αυτά λόγω του κόστους της ενέργειας και όλων των υλικών που έχουν πάρει πάνω από 50%. Τα αρτοπία, τα μικρά, οι φούρνοι της γειτονιάς θα κοιτάξουν όσο μπορούν να κρατήσουν, να απορροφήσουν όσο περισσότερο γίνεται τις αυξήσεις. Εγώ να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά να έχουμε, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει και ο πόλεμος, μπας και έρθουμε λίγο κανονικά και στο θέμα της ενέργειας, γιατί μας καίει πάρα πολύ. Η κίνηση είναι λίγο αυξημένη σε σχέση με τα περσινά επίπεδα. Αλλά να λάβουμε υπόψη ότι πέρσι πάλι ήταν με κορονοϊό, με αυτά, ο κόσμος θέλει να ξεσκάσει εδώ και 2 χρόνια, δεν μπορούσε. Θέλω να ελπίσω ότι και οι βασιλόπιτες θα πάνε λίγο καλύτερα από πέρσι. Η κίνηση ξεκινάει πάντα σήμερα. Πέμπτη, κορυφώνεται Παρασκευή και Σάββατο, όπως έγινε και τα Χριστούγεννα. Στα αρτοπία μπορεί να βρει κανείς τις παραδοσιακές βασιλόπιτες, αλλά και τις πιο μοντέρνες με διάφορα σχέδια, αλλά και γεύσεις στην επικάλυψή τους, με τη σοκολάτα να είναι ιδιαίτερα αγαπητή. Όλοι οι αρτοπίοι κοιτάνε να εξυπηρετήσουν για όλα τα βαλάντια. Ότι οι παραδοσιακές είναι λίγο πιο φτηνές, οι άλλες είναι πιο ακριβές, είναι το κοστολόγιο που γίνεται για να δημιουργηθούν. Κοιτάμε να έχουμε ποικιλία και ποιότητα. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα το βρουν στο φούρνο της γειτονιάς και ότι τη βασιλόπιτα που θα κόψουν θα τη φάνε. Δεν θα την πάρουν δηλαδή για να το αφήσουν στην άκρη το κομμάτι χωρίς να το φάνε. Όχι μόνο θα το φάνε, θα ξαναρθούν για να ξαναπάρουν, για να ξαναφάνε και τις επόμενες μέρες. Αυτό κάνει ο φούρνος της γειτονιάς, γιατί δεν είναι ψωμί. Είναι βασιλόπιτα, είναι γένος υλικού και θέλει αγάπη και φροντίδα. Αυτό κοιτάμε και εμείς οι αρτοποί να κάνουμε. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο με υγεία, δύναμη, υπομονή και καλό κουράγιο.